Έλενα, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μου πεις αν έχεις ποτέ εξομολογηθεί πραγματικά. Βέβαια. Έχεις κάνει εξομολόγηση δηλαδή κανονικά, Έχω κάνει. Παλιά μικρούλα ή πιο πρόσφατα? Γενικότερα είμαι άνθρωπος που θέλω να εξομολογούμε. Από το κάνεις τακτικά δηλαδή? Δεν το κάνω τακτικά. Απλά όταν υπάρχει φόρτωση στην αισθηματική, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε λοιπόν για την πρώτη μας ερώτηση, My Child, και πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα στα εξής δύο. Δόξα ή χρήμα. Ένα από τα δύο το επιλέγεις. Δόξα. Για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω ότι το δόξα είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο από το χρήμα. Επειδή δοξαμένη. Την έχεις δηλαδή, ας πούμε, και σε θυμούνται αυτό? Ναι. Okay. Τα χρήματα δεν σε θυμούνται. Ειλικρινής η Έλενα, αλλά έχουμε άλλες 9 ερωτήσεις. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις τώρα ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για κάποιον άντρα. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πρόσφατο, μπορεί να είναι για κάτι παλιότερο. Αν και για κακή σου τύχη με τον Τόνι, είσαι από τότε που γεννήθηκες. Οπότε ξέρουμε όλοι για ποιον θα είναι. Κοίτα, έχω πει πάρα πολλά ψέματα για άντρα, το οποίο ήταν αυτός ο Τόνι. Εννοείς τους γονείς σου, σε κάποιον? Ναι, δεν πήγαινα ποτέ στο σχολείο, έμπαινα μέσα στο αεροπλάνο και πήγαινα σε Στοκχόλμη. Καλά, και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλά, το σχολείο εκεί πέρα ήταν πενταήμερη, δεν καταλαβαίνανε ότι πότε επέστρεψες. Όχι, γιατί τότε ξεκίνησε η καριέρα μου και είχα επιλογή το ποια μαθήματα θέλω να πάω επειδή είχα την καριέρα μου. Τους αντίκ εννοείς τότε? Ναι. Οπότε έτσι, έχεις πει δηλαδή ψέματα, ας πούμε. Πολλά. Τότε στους γονείς μου έλεγα, ακόμα και στον αδερφό μου. Και εσύ έτρεχες, ο Τόνι ήταν στη Στοκχόλμη? Ναι, ο Τόνι έμεινε στη Στοκχόλμη. Ας υποθέσουμε ότι σου γίνεται μία πρόταση από ένα πάρα πολύ μεγάλο στούντιο στην Αμερική ή στη Μεγάλη Βρετανία σε ό,τι αφορά στο τραγούδι. Δηλαδή ένα μεγάλο label θέλει να πας εκεί και να κάνεις κάποιο κομμάτι, δηλαδή να επενδύσουν πάνω σου. Μιλάμε για ένα τεράστιο, δηλαδή κάτι στην Αμερική, κάτι στη Βρετανία που κατάλαβες είναι, ρε παιδί μου, ναι, για να μπει στα charts. Πρέπει όμως να εξαφανιστείς και να τα παρατήσεις όλα. Τι εννοείς να εξαφανιστώ? Να εξαφανίσεις από την Ελλάδα και να τα παρατήσεις όλους και όλα. Το κάνεις? Καλά, τον αγαπημένο σου φαντάζομαι όχι, γιατί δεν μπορεί να μην είναι μαζί και σου. Και βέβαια θα το έκανε, γιατί άλλωστε είναι κάτι που θέλω να το κάνω, απλά δεν έχει κάτι σκεφτεί ευκαιρία ακόμη. Ναι, οκ. Okay. Αλλά ναι, γενικώς είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό να αφήσεις τα πάντα πίσω σου και ναι, να πεις ότι για τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν θα φύγει η Ελλάδα, εδώ θα μείνει. Το ξέρω. Μπορεί να ξαναγυρίσω. Απλά μπορεί να πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ας γίνει. Και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο και θέλει τρέξιμο πολύ. Okay. Λοιπόν. Μιλάμε για καριέρες εδώ πέρα. Το ξέρω. Δεν τα ακυρώνουν την καριέρα μας. Το ξέρω και άλλωστε αυτό είναι που αγαπάς τόσο πολύ. Θέλω να μας πεις, γιατί εσύ πραγματικά έχεις μάστερ σε αυτό, ποιο είναι το μυστικό να πεις όλους αυτούς μας βλέπουν αυτή τη στιγμή για μια μακροχρόνια σχέση. Γιατί πραγματικά πρέπει να έχεις μυστικό για να έχεις μια σχέση πολλά χρόνια. Να καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Είναι απαραίτητο να ζεις μέσα, περίμενε. Μου λέω σκηνοθέτης μου, λες ναι σε όλα. Όχι, δεν λέω ναι σε όλα, περίμενε. Θα σου πω κάτι. Πρώτον είναι το εξής, ότι πρέπει να... Το λέω συνήθως ότι παρόλο που ζεις στο ίδιο σπίτι και ζεις μια κενή ζωή, δεν πάβεις να είσαι δύο ψυχές. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δέχεσαι. Και ο κάθε ένας, παρόλο που είναι δεσμευμένος, να ζει στην ελευθερία του. Και δεν είναι αναγκασμένος να ακολουθεί τον άλλον πάντα. Εννοείς δηλαδή ότι δίνεις το χώρο στον άλλο, αυτό εννοείς? Αλίμονο. Είναι το πρώτο και το πιο βασικό πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο Τόνις σου πει αγαπούλα, εγώ θα φύγω τον Ιούλιο για 5 μέρες να πάμε με τους φίλους μου διακοπές. Δεν θα έχεις πρόβλημα. Δεν είπαμε πάντα θα λέμε ναι με το πρώτο. Μπορεί να γρανιάξουμε κιόλας. 5 μέρες, δεν σου είπα 5 μήνες. Δηλαδή, μα σου πει 5 μέρες να πάει, βέβαια, γιατί να μην πάει. Δεν θα το μουρμουρήσεις. Όχι. Θέλω να σκεφτείς τώρα ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πες μου ένα μεγάλο ποσό για σένα. 500.000 ευρώ ένα μεγάλο ποσό. Αλίμονο. Είναι έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, αν ερχόταν κάποιος, ναι, και το έχει αυτό το ποσό, έτσι, ένα πυργάκι με 500 ευρώ ή whatever, μια ωραία έπειτα για ένα check, δεν ξέρω τι είναι πιο ωραίο σε εμφάνιση, και σου λέει, κυρία Παπαρίζου, ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, έτσι, όχι κάποιος άσχετος, άγνωστος, θέλουμε να κάνετε για το περιοδικό μας μια γυμνή φωτογράφηση. Όχι. Τελικά τα λεφτά δεν ήταν πολλά, να το κάνω 1.000.000 ευρώ. Όχι. Δεν το πες τώρα το όχι. Ούτε 10 δις.